Γεια σας φίλοι μου. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα απαντήσω σε ένα φίλο που με ρώτησε τι μπορεί να φταίει στο μηχανισμό, αν φταίει ο μηχανισμός ή κάτι άλλο. Έχει ένα μηχανισμό Beast που είναι για surfcasting, σχεδόν καινούριο, και σε κάθε βολή του κόβει την μπετονιά και χάνει τερματικό και βαρύδι. Λοιπόν, δεν έχω να σου δείξω ακριβώς, φίλε μου, και σας του υπόλοιπου, τόσο μεγάλο μηχανισμό. Ξέρεις, αυτοί οι μηχανισμοί, όταν ανεβαίνει στο μέγιστο σημείο η μπομπίνα, αφήνουν κενό από κάτω. Και αφού τον ρώτησα αν χρησιμοποιεί shock leader, τι πετονιά δένει πάνω στο shock leader, αν χρησιμοποιεί νήμα, αν έχει ελέγξει τους οδηγούς στο καλάμι, μήπως κάποιο από το δαχτυλίδια, κάποιο δαχτυλίδι έχει χάσει ένα φλίδι και εκεί του κόβει την μπετονιά, μου απάντησε κάτι παράξενο, ότι σε κάθε βολή του κόβει την μπετονιά και η μπετονιά μπερδεύεται κάτω από την μπομπίνα. Φίλε μου, κατά πάσα πιθανότητα έχεις υπερφορτώσει την μπομπίνα σου και δεν έχεις αφήσει το απαιτούμενο κενό, γιατί νομίζεις ότι αν τη βάλεις μέχρι έξω-έξω, ή αν σου είπανε αυτό το πράγμα να τη γεμίσεις μέχρι έξω-έξω, θα κάνεις μακρύτερες βολές. Και περιμένω την απάντησή σου να μου πεις αν όταν κάνεις τη βολή φέρνεις τον κατανεμητή στη θέση ηρεμίας όπως έχω δείξει, δηλαδή εδώ είναι το καλάμι και ο κατανεμητής και τον ανοίγεις σε αυτή τη θέση, ή ακολουθείς κάποια άλλη προτροπή επίδειξη σου έχουν κάνει να λύνεις τα φρένα όπως λένε πάρα πολλοί και να κάνεις βολή με κλειστό κατανεμητή, που αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η πετονιά να φεύγει επειδή αυτό γυρνάει ελεύθερο. Αλλά αν κάνεις αυτού του τύπου τη βολή, είναι ένας λόγος να πάει από πίσω, γιατί αν πέσει το βαρύδι αυτό συνεχίζει λόγω αδράνειας να γυρνάει και η μπετονιά επειδή χαλαρώνει πάει και μαζεύεται από κάτω. Μία υπόθεση είναι αυτή, έτσι. Αν όντως πες με τα φρένα σου προρυθμισμένα κανονικά, ανοίγεις εδώ και όντως σου πιάνει από κάτω και στα κόβει όλα, που μου είναι λίγο παράξενο αυτό το πράγμα, το πιο πιθανό είναι να έχεις υπεργεμίσει εδώ και να μην έχεις αφήσει το κενό όπως πρέπει με πετονιά. Η λύση είναι να αφαιρέσεις για να αποκλείσεις αυτό τον παράγοντα, ότι έχεις υπεργεμίσει, να αφαιρέσεις την ένωση του shock leader που μου λες ότι είναι 60 μπροστά 27 πίσω και δεν είσαι πετονιά 30 απάνω, να αφαιρέσεις μερικά μέτρα από την μπετονιά, 10, 20, 30 μέτρα από την μπετονιά σου ανάλογα βλέποντας, και να φέρεις να έχεις αυτή την απόσταση στην μπομπίνα όταν τη λήξεις και το shock leader απάνω, να μην είναι τσίμα τσίμα και πηδάει, έτσι. Το άλλο που μπορείς να κάνεις με χαλαρωμένα τα φρένα είναι, αφού ανοίξεις όλο σου το καλάμι, να φέρεις, δηλαδή να στο δείξω για να τα καταλάβεις αυτό που λέω. Έχω την μπετονιά εδώ και είναι στο καλάμι μου απάνω. Τώρα βλέπεις ότι όταν εγώ τραβήξω, αυτή φεύγει. Αν τη στερεώσω σε ένα σημείο, π.χ. τη στερεώσα εδώ στη μέγενη, χωρίς να αλλάζει κάτι στο τύλιγμα απάνω, αυτό που καταφέρνουμε είναι να αλλάξουμε τη θέση της μπομπίνας. Αν η μπομπίνα σου ξεκινάει, δηλαδή όπως είσαι πάνω, ξεκινάει ψηλά και αφήνει κενό από κάτω εδώ, καλό είναι ρυθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο, γυρίζοντας και με τα φρένα σου σχεδόν λιτά και σφίγγοντας μετά εκεί που τα θέλεις, να είναι
η μπομπίνα σου να ξεκινάει από χαμηλά, δηλαδή εδώ, στο πιο χαμηλό σημείο της που μπορεί να κατέβει. Έτσι, αν κάνεις εσύ βολή κανονικά, δεν θα έχει το κενό από κάτω για να μπορεί να πάει με το που θα χαλαρώσει η μπετονιά εκεί και να συνεχίσει να στακόψει. Και το άλλο που θα πρέπει να κοιτάξεις είναι το ρόλερ του μηχανισμού εδώ. Θα πρέπει η μπετονιά να τσουλάει πάνω στο ρόλερ και το ρόλερ να γυρνάει καλή ώρα όπως το βλέπεις, έτσι. Να μην κολώνει, για να πούμε ότι όλα δουλεύουν εντάξει. Και αν όντως κάνεις αυτά και εξακολουθεί και στο κόβει, τότε, όπως σε ρώτησα, αν σε κόβει οπουδήποτε ή σε κόβει πάνω στο shock leader, θα σου πρότεινα να κόψεις το κομμάτι που είναι 027, να το αφαιρέσεις από το shock leader και να δεις κατευθείαν με ένα κόμπο uni to uni ή με ένα blood knot, που είναι καλύτερος για μένα, επειδή οι άκρες της πετονιάς, αντί να είναι προς τα έξω, είναι μέσα στον κόμπο. Αν ψάξεις το ίντερνετ μέσα θα το δεις το blood knot που λέω. Να δεις αν όντως το 027 κρατάει ή όχι. Αν δηλαδή στο ξανακόψει πάλι εκεί, σου ξανακάνει το ίδιο πράγμα, τότε μπορεί να φταίει η τριαντάρα και να κόβει. Αν όμως δεν στο κόψει, αφού έχεις κάνει όλα τα προηγούμενα, τότε σημαίνει ότι έλυσε το πρόβλημα. Αν συνεχίσει και στο κάνει, καλό είναι να το πας, εφόσον μου λες είναι σχεδόν καινούριος, σε ένα κατάστημα που το πουλάει, ή να το στείλεις στην αντιπροσωπεία του, να το ελέγξουνε. Είπαμε, ελέγχεις τα δαχτυλίδια του καλαμιού σαν πρώτη κίνηση, να δεις αν έχει κάποιο κόψιμο η πέτρα, κάποιο φλίδι έχει φύγει και στο κόβει εκεί και συνομίζω ότι φταίει ο μηχανισμός γιατί τον μπερδεύει πίσω, γιατί τον μπερδέμα πίσω μπορεί να είναι μετά το κόψιμο. Θα πρέπει να φέρνεις πάντα τον κατανεμητή σε θέση ηρεμίας, όσο πιο παράλληλα γίνεται με το καλάμι, και να το ανοίγεις. Μπορεί να ανοίξεις και αλλού, έτσι, να ανοίξεις και εκεί. Δεν είναι σωστό για μένα. Μπορεί να ανοίξεις και εκεί. Πάλι δεν είναι σωστό. Γιατί μπορεί αυτό να κλείσει και να στα σπάσει όλα. Σε αυτή τη θέση, εδώ έχουμε τη λιγότερη πιθανότητα να κλείσει. Και εκεί αναφέρει και ο κατασκευαστής. Λοιπόν, με τα φρένα όπως σου δείξα, λιτά, κατέβασε την μπομπίνα να ξεκινάει από χαμηλά όταν γίνεται η βολή, να μην είναι τεντωμένη πάνω και αφήνει το κενό και πηγαίνει η μπετονιά και μπλέκει μέσα εκεί. Αφαίρεσε και μερικά μέτρα πετονιάς. Κάνε τα βήματα ένα-ένα, ξεκινώντας πρώτα από το καλάμι και συνεχίζοντας να αποκλείεις τον κάθε ένα παράγοντα μέχρι να βρεις τι φταίει. Αν στο τέλος, μετά από όλα αυτά που σου είπα, εξακολουθεί και στο κάνει, το στέλνεις στην εταιρεία. Γιατί σαν μηχανισμό τον Beast τον έχω δουλέψει μια φορά όλο και όλο. Δεν μου έκανε τέτοιο πρόβλημα. Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω, φίλε μου. Σου είπα, αφαίρεσε πετονιά, δέσε πρώτα τα δαχτυλίδια, δες πρώτα τα δαχτυλίδια. Μετά δέσε το shock leader και πήγαινε κάνε βολή σε ένα οικόπεδο. Δεν σου πει κανένας γιατί κάνεις βολή, δεν ψαρεύεις. Κάνεις βολή με το καλάμι σου, δεν απαγορεύεται αυτό το πράγμα, έτσι. Λοιπόν, δέσε την τριαντάρα σου, τριαντάρα είναι και αυτή όπως τη βλέπεις, πάνω στο shock leader, στη μεριά, δέσε από την εξιντάρα. Κόψε το shock leader, μην κόψεις το 27 το κομμάτι και δες το κατευθείαν στο 60 με ένα blood knot. Και δοκίμασε, να δεις, θα στο κόψει. Αν δεν στο κόψει σημαίνει ότι το πρόβλημά σου είναι 27 που δένει στην 30. Αν στο κόψει και στο κόψει πάνω στην ένωση, σημαίνει ότι η 30 σου είναι σάπια. Αλλά όπως μου λες μπερδεύει από κάτω, κατέβασε με τον τρόπο που σου δείξα την μπομπίνα να πάει στο χαμηλότερο σημείο και ξεκίνα τις βολές σου από εκεί.
Και αν όλα αποτύχουν, στην τελική, στείλ το στην αντιπροσωπεία να το ελέγξουν. Από ό,τι θυμάμαι, τα Beast τα φέρνει η SIM. Λοιπόν, και για το φίλο που αμέσως έτρεξε να με διορθώσει ότι φοράω ανάπορα το γυλαίκο. Το γυλαίκο το φοράω κανονικά. Έτσι είναι το κανονικό του. Έτσι είναι το ανάποδό του. Και για να το δεις, μέσα εδώ είναι. Θα το βγάλω. Να το δεις κιόλας. Αυτό είναι το ανάποδο με την ετικέτα, το μαύρο χρώμα, με το φλις εσωτερικά και τις τσέπες, και αυτή είναι η κανονική του πλευρά με το μπλε. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά είχα να πω, φίλοι μου. Εύχομαι καλές θάλασσες και γεια σας.